Ρούλα, Γιώργο και Θανάση Μιλωνά, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις ασφαλώς είναι σε εξέλιξη. Ποια ήταν τα επόμενα μαθήματα που δώσανε οι μαθητές? Να πούμε ότι σήμερα είχαμε εξέταση στην βιολογία, στην φυσική, στα μαθηματικά και στην ιστορία. Mm-hmm. Αλλά εκεί που βρήκανε λίγο το δάσκαλό τους, που λέμε οι μαθητές, είναι στο θέμα των μαθηματικών, στο μάθημα των μαθηματικών, όπου ένα από τα συνολικά έτσι ερωτήματα ίσως τους προκάλεσε και τη μεγαλύτερη δυσκολία. Στην αρχή, στην διατύπωση του ερωτήματος, στο γάμα 3 ερώτημα συγκεκριμένα, εκεί τα βρήκαν λίγο μπαστούνια, για να το πούμε και πιο χαλαρά, οι μαθητές. Τι ήταν αυτό το γάμα 3? Να, εδώ, Νικολαίδης, στα μαθηματικά δεν γρήγορα. Ξέρω, δεν ήμουν καλός. Αν και έχω δώσει πανελλαδικές εξετάσεις σε οικονομικό τμήμα, δεν... Ήσουν πιο καλός στο ρεπορτάζ. Ναι, ίσως. Λοιπόν... Αυτό που μας είπαν οι καθηγητές όμως είναι ότι δεν πρόκειται περί επιστημονικού λάθους ό,τι αφορά τη διατύπωση. Ήταν, το ερώτημα αυτό είχε να κάνει με απαιτήσεις σε διάφορα θέματα, όπως ήταν οι ορίζουσες κλπ. Που ήθελε από τον μαθητή να έχει διαβάσει καλά, να είναι προετοιμασμένος καλά, ώστε να μπορεί να απαντήσει. Από εκεί και πέρα όμως είχαμε στην φυσική κάποιες μικρές απαιτήσεις στο τέταρτο ερώτημα, ενώ τα υπόλοιπα ερωτήματα ήταν σχετικά πιο εύκολα από το τέταρτο. Στην ιστορία ήταν πιο βατά, αλλά γενικότερα αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι για κάποιον που είχε διαβάσει, είχε ακολουθήσει οδηγίες, δεν στάθηκε σε αυτό που λέμε σως, αλλά είχε εμπεριστατωμένα πιάσει κεφάλαιο-κεφάλαιο όλα αυτά που είχε διδαχτεί την σχολική του χρονιά. Δεν θα του ήταν λίγο δύσκολο. Το κακό βέβαια στα παιδιά που δίνουμε το νέο σύστημα με τις κατευθύνσεις είναι ότι αναγκάζονται να διαβάσουν τα πάντα και παπαγαλία. Αυτό είναι που δημιουργεί και το τεράστιο πρόβλημα, γιατί όσοι ανήκουμε στο καθεστώς των εξετάσεων που ήταν οι δέσμες, οι γνώσεις που αποκομίζαμε ήταν πιο καλές, έμεναν στο μαθητή, έβγαινε και στην κοινωνία έξω και ήξερε 5 βασικά πράγματα. Αυτό που σήμερα γίνεται είναι ότι απαιτούνται πολλά πράγματα, εξού και είναι και πολλά τα μαθήματα, παπαγαλία δυστυχώς. Γι' αυτό και αν ρωτήσετε την επόμενη μέρα της εξέτασης ένα μαθητή να σας πει για βασικά πράγματα στο μάθημα που εξετάστηκε την προηγούμενη μέρα, βάζω στοίχημα ότι δεν θα σας απαντήσει. Νομίζω, Θανάση, ότι εξαρτάται από το μάθημα. Γιατί τώρα το να μάθεις παπαγαλία μαθηματικά, η φυσική δεν μαθαίνονται παπαγαλία. Δηλαδή, και μιλάς όσο και να το θέλει. Δυστυχώς, δυστυχώς. Να κάνει μια ιστορία μπορεί, ξέρω εγώ. Και φαντάζομαι και στην παρέα μας οι περισσότεροι ήταν λίγο της θεωρητικής κατεύθυνσης, έτσι. Αλλά πέρα από αυτό. Πόσα πήρατε εσείς στα μαθηματικά και στη φυσική? Εγώ θυμάμαι το 98 που είχα δώσει, είχα έρθει πρώτος πανελλαδικά στην έκθεση. Ιστορία. Ξεκινάει με το θετικό όμως, μαθηματικά και φυσική. Καταλήγω από το καλό για να πάω στο άσχημο. Στην ιστορία θυμάμαι είχα βαθμολογηθεί με 19,5. Στην πολιτική οικονομία τότε που είχα δώσει με 16. Και φυσικά στα μαθηματικά είχα πατώσει κάτω από τη βάση. Εσύ, Ρούλα? Εγώ θα πάει καλά. Εντάξει, αρχιτεκτονική, πολυτεχνείο. Πολύ καλά, κυρικά μαθήματα και γραμμικό και ελεύθερο. Και μετά θα εγκαταλείψαμε όλα για την αγάπη μας στη δημοσιογραφία. Εσύ? Εγώ δεν θυμάμαι, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Έχουν παραγραφεί. Έχουν παραγραφεί και τα λοιπά. Φέτες... Μη κοιτάς που κρύβεται. Πάλι στην παραλία και δεν μας έφερε φωτογραφία. Στην έκθεση ήμουν καλύτερη από τα μαθηματικά και τη φυσική. Τέλος πάντων, για να έρθουμε στο διατάφτα, οι λύσεις, οι απαντήσεις στα μαθηματικά, σύμφωνα με αυτά που μας είπαν οι καθηγητές νωρίς το μεσημέρι, θα επηρεάσουν και τις βάσεις που θα βγουν το επόμενο διάστημα για όσα παιδιά έχουν ακολουθήσει μία θετική κατεύθυνση. Και συγκεκριμένα θα ασχοληθούν με το τμήμα φυσικής, μαθηματικών κλπ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέταση για την Τετάρτη, περιλαμβάνει την νεοελληνική λογοτεχνία θεωρητικής κατεύθυνσης, καθώς και την φυσική θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης. Είναι δύο κύκλοι σπουδών, την έχουν διδαχθεί οι μαθητές. Να πούμε καλή επιτυχία προκαταβολικά για την Τετάρτη. Να σε ρωτήσω τώρα, η ιστορία πώς πήγε γενικότερα? Η ιστορία ήταν βατά τα θέματα, η ιστορία κακά τα ψέματα. Εάν κάποιος έχει διαβάσει, γιατί περιλαμβάνει τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Επανάσταση, την Ελληνική Επανάσταση, με συγχωρείτε, και διάφορα άλλα κεφάλαια, τα οποία ουσιαστικά, αν κάποιος τα έχει μελετήσει λίγο,
Γιατί είναι και θέμα εγκεφάλου, έτσι. Και λοιπόν, θέμα κρίσης. Να πάμε, Θανάση, σε έναν μαθητή ο οποίος έδωσε ιστορία σήμερα. Βεβαίως, γιατί λοιπόν, όχι. Και είναι και ένας μαθητής ο οποίος έτσι δίνει ένα παράδειγμα διαφορετικό, αλλά πολύ θετικό. Θα ήθελα θεωρώ. Με πολύ ενδιαφέρον να το ακούσω. Λοιπόν, θέλω να καλησπερίσω στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Παπαδούκα, πολιτικός μηχανικός, ο οποίος δίνει πανελλαδικές εξετάσεις φέτος για να περάσει στην Ιταλική Φιλολογία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους, μικρούς και μεγάλους. Να σας ρωτήσω, χωρίς να θέλω να είμαι αδιάκριτη, αλλά για να ακούσει και ο κόσμος, πόσο χρονών είστε και δίνετε φέτος πανελλαδικές εξετάσεις. Εντάξει τώρα, είμαι 60 ακριβώς και κάτι, 60 και κάτι. Είστε πολιτικός μηχανικός, διάβασα κιόλας ότι έχετε σπουδάσει στην Ιταλία, έχετε κάνει μια πορεία καριέρα στη ζωή σας. Τι σας έκανε τώρα να ξανακάτσετε στο θρανείο και να δώσετε πανελλαδικές εξετάσεις για να μπείτε σε ένα πανεπιστήμιο από την αρχή? Αυτό ήταν μια ιδέα που μου ήρθε ξαφνικά, δηλαδή ξαφνικά είχα δώσει και πέρσι και δεν πέρασα. Για να πέρσι δεν ήξερα τίποτα περί τίνος πρόκειται, πώς είναι οι εξετάσεις, τίποτα. Έχω ελεύθερο χρόνο αρκετό και πάντα ασχολούμαι με κάτι για να γεμίσω το χρόνο μου και να μου κάνει και λίγο καλό επιμορφωτικά, καταλάβατε. Σίγουρα, οπότε έχετε βάλει τώρα στόχο να τελειώσετε την Ιταλική Φιλολογία. Ναι. Αυτό έτσι είναι ένας στόχος ή θέλετε μετά να αλλάξετε και επάγγελμα, δηλαδή να μην ασχολείστε ως πολιτικός μηχανικός και να διδάσκετε? Όχι κάτι. Βέβαια, όχι, όχι. Επαγγελματικά δεν πρόκειται να αλλάξω, ούτε το κάνω αυτό για επαγγελματικούς λόγους. Ναι. Μόνο και μόνο για δικούς μου και απασχόλησης, καταλάβατε, τίποτα άλλο. Να σας ρωτήσω κάτι, δηλαδή και σε μένα έχουν περάσει κάποια χρόνια από τότε που έδωσα εξετάσεις για να μπω στο πανεπιστήμιο, αλλά εμένα προσωπικά θα μου φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο να ξανακάτσω έτσι στο θρανείο, να θυμηθώ όλα αυτά που δυστυχώς νομίζω ότι τα μισά τουλάχιστον τα ξεχνάμε. και είναι μια διαδικασία από την αρχή, θεωρώ. Πόσο δύσκολο ήταν αυτό για σας? Κοιτάξτε, ήταν ένα άγνωστο για μένα. Έχουν αλλάξει όλα και οι εξετάσεις και πώς γίνονται και οι ύλοι και ο τρόπος. Καταλάβατε, λοιπόν, σήμερα δυστυχώς, επειδή άκουσα αυτά που λέγατε πριν, χρειάζεται να έχεις φωτογραφική μνήμη, ειδικά στο μάθημα της ιστορίας. Ναι. Πρέπει να έχεις φωτογραφική μνήμη και όποιο παιδί έχει αυτό, το διευκολύνει να αποστηθήσει τα διάφορα κεφάλαια και αυτά που πρέπει.